Κύριε Καζάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να ευχηθώ. Επίσης, εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε γερός. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ναι. Και τι ακριβώς εικόνα έχουμε, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Πώς, και ξέρετε, διερωτώ με, πώς είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά τα λάθη που έχουν γίνει, λάθη επιλαθών, διατηρείται αυτή η μεγάλη απόσταση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και των υπολείπων κομμάτων. Πώς γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα το περιμένουμε καλύτερα να το δούμε στις εκλογές. Σωστό. Και το αποτέλεσμα στις εκλογές. Γιατί συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε όλες τις περιόδους, ακόμη και, και τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που είχαμε, δεν ήταν και ιδιαίτερα σαφείς. Και πώς να είναι όταν αυτή τη στιγμή γίνονται με τρόπους που, ναι, τουλάχιστον σε εμάς στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε ότι είναι τελείως αντιπιστημονική. Δηλαδή, χωρίς σχεδιασμό δείγματος, χωρίς με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των, του δείγματος να μην απαντάει ή να μην ή να το κλείνει, και επομένως υπάρχει θέμα αξιοπιστίας στο δεδομένο. Μάλιστα. Πιστεύω ότι εδώ που τα λέμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει διοντολογία, δεν υπάρχει τίποτα που να ακολουθούνται, και βεβαίως οι εταιρείες συνδέονται, ναι, και με τα κόμματα, τα κυρίαρχα κόμματα, να το πούμε έτσι, είναι στην ουσία για τη διαμόρφωση κοινής νόμης και όχι για την αποτύπωση κοινής νόμης. Μάλιστα. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία τίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα να λάβει μια ταυτότητα εθνικού χαρακτήρα, ζητημάτων καθημερινότητος, ενώ όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με την Ευρωβουλή, είναι σε μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, όπου επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα όχι μόνο την καθημερινότητά μας, το ίδιο το μέλλον μας για τα επόμενα χρόνια. Ναι, αυτό ξαναπέστε το, είναι πολύ σωστό και πολύ επιβεβαίως σε συνθήκες, αν θέλετε διεθνείς συνθήκες, οι οποίες επιδεινώνονται δραματικά μέρα με την ημέρα. Σωστό. Χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε διαπιστώσει ούτε μια συζήτηση προεκλογική, δηλαδή για τα ζητήματα αυτά, δηλαδή ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητούνται για να δούμε τα πολιτικά κόμματα τι ακριβώς, ποια στρατηγική ακριβώς αντιπροσωπεύουν, εάν αντιπροσωπεύουν κάποια στρατηγική. Εάν αντιπροσωπεύουν. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή δεν το έχουμε δει. Οι συζητήσεις είναι lifestyle και PR, δηλαδή δημοσίων σχέσεων. Ναι. Προσωπικές επιθέσεις κτλ. Δεν έχουμε δει συζητήσεις προγραμμάτων, πολιτικών κατευθύνσεων. Λοιπόν, και το δεύτερο σημαντικό, ναι, είναι, εδώ έχουμε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο είναι βεβαίως αυτό που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, είναι το τι θα συμβεί αύριο με το μεροκάματο, ναι, δηλαδή το βιοπορισμό του, που είναι τραγική κατάσταση. Να σας θυμίσω μόνο ότι πριν δύο μέρες ο κύριος Θεοχάρης βγήκε και μας είπε ότι τυχόν δημοσιονομική διολίσθηση θα μας βγάλει εκτός ευρώ. Αφού πάμε καλά, δεν μας έχουν πει ότι είμαστε και πρώτοι? Είμαστε. Γιατί τώρα τίθεται τέτοιο θέμα? Είμαστε και πρώτοι. Ναι. Λοιπόν, γιατί πραγματικά υπάρχει θέμα. Τεράστιο ζήτημα σε σχέση με το δημοσιονομικό. Αλλά κατά πόσο το δημοσιονομικό είναι πρωτεύον και όχι η κατάσταση του νοικοκυριού και γενικότερα της οικονομίας, είναι ένα τεράστιο θέμα. Άρα, το οποίο το συζητάμε εδώ και 13 χρόνια. Έχουμε άλλη οπτική από αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων έχουν τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους, και άλλη είναι η πραγματικότητα. Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τι να μου κάνει εμένα να πετυχαίνω πρωτογενή πλεονάσματα όταν πεθαίνει το νοικοκυριό στην Ελλάδα, εισοδηματικά εννοώ. Τι πρωτογενή πλεονάσματα, συγγνώμη, αυτός ο μέσος όρος, σας παρακαλώ εξηγήστε μου πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα, η οποία τη μόνη βιομηχανία που διαθέτει, εντός εισαγωγικών βιομηχανία δηλαδή, ναι, βεβαίως, και όπου καταλαμβάνει το 13% του ΑΕΠ είναι ο τουρισμός, να έχει πάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό? Από πού και ως πού? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά να το πούμε έτσι, τα στοιχεία της δημιουργικής λογιστικής που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, ναι, και αυτή τη φορά με τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων. Δηλαδή, ενώ έχουμε χρεωθεί σαν διεφθαρμένοι που είμαστε κατά καιρούς, αυτή τη δημιουργική λογιστική, τώρα παρουσιάζεται μια δημιουργική λογιστική η οποία είναι πραγματικά τραγική. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Μάλλον δύο παράδειγμα. Το πρώτο. Ναι. Θυμάστε που μας έλεγαν, όχι δεν πάει πολύ καιρός, στην, ναι, κατάθεση του προϋπολογισμού για το 24. Ναι.
ότι το ΑΕΠ θα τρέχει με ρυθμούς 3% το 2023. Ξέρετε πόσο είναι αυτή τη στιγμή η αύξηση του ΑΕΠ το 23, του οικονομικού θαύματος που μας λέγανε. Ναι. 1,2. Μάλιστα. Και αυτό ξέρετε πώς το πετύχανε. Απλούστατα παραποιώντας το δίκτυο του πληθωρισμού. Ενώ ο πληθωρισμός το 2023 με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν για τις λιανικές πωλήσεις κυμαίνεται στο 7,2, αυτοί παρουσιάζουν πληθωρισμό 3,5. Πώς γίνεται αυτό? Είναι δημιουργική λογιστική, τη λέμε. Από την άλλη μεριά, ενώ εμφανίζουν ψεύτικες εκτιμήσεις για ορισμένα μακροοικονομικά, ψεύτικες, αποδεδειγμένα ψεύτικες, μετά με τις πιο ρεαλιστικές που έρχονται μετά. Λοιπόν, κανένας δεν τις θυμάται. Ο κόσμος έχει μείνει με την εντύπωση ότι πετάει η οικονομία. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τραγική κατάσταση. Ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το 24. Και οι Ευρωπαίοι μας έχουν βάλει στη λογική, έχουν ενεργοποιήσει τον περίφημο κόφτη, ξέρετε το ποιος ήταν ο δημοσιονομικός κόφτης, ναι, ο οποίος είναι από το τρίτο μνημόνιο, μας το φέρε δώρο, είναι και της κυβέρνησης Τσίπρα. Να τα θυμόμαστε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ενεργοποιήσει, κόβουν συνεχώς δαπάνες τις οποίες θεωρούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτηθούν. Ναι. Η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί. Ναι. Λοιπόν, και επομένως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανάλογη με το 2009, μόνο που τώρα είμαστε πολύ 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 χειρότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τι μας λέει ο κύριος Θεοχάρης? Μας λέει ότι η δημοσιονομική εκτροπή θα σημαίνει, συγγνώμη με συγχωρείτε, δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η δημοσιονομική εκτροπή. Έχουν τσακίσει κυριολεκτικά το εισόδημα, το μέσο εισόδημα διαθέσιμο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του ΩΣΑ, στις 64 χώρες του ΩΣΑ, είμαστε λίγο πάνω από την Κολομβία και το Μεξικό. Α, καλά είμαστε. Εντάξει δηλαδή. Μια χαρά είμαστε. Θα τους περάσουμε, μην ανησυχείτε. Σε τέτοια αρνητικά ρεκόρ, το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας είναι άψογο. Λοιπόν, από τη μια και από την άλλη, δεν μπορεί να δανειστεί η χώρα. Καλά, δεν δανείζεται ποτέ, δεν έχει από το 18 και μετά, δεν δανείστηκε ποτέ από τις αγορές, τις λεγόμενες αγορές. Ναι. Λοιπόν, αλλά από επιλεγμένους επενδυτές, όπως μας λέει οι εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα δανειζόταν από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Ωραία. Αυτό τελείωσε. Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα. Αυτό δεν είπε και ο Χατζηδάκης στην ουσία? Έτσι. Ότι δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση. Ναι. Εμείς παίρνουμε τα φράγκα από ΦΠΑ, ιστορίες, έμεσους και άμεσους φόρους για να τα δίνουμε συντάξεις από εδώ και από εκεί. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλουμε είναι παραγωγικές επενδύσεις. Ποια παραγωγική επένδυση έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Δεν πρόκειται να γίνει. Θα σας πω για ποιο λόγο. Δεν πρόκειται να γίνει οι επενδύσεις, οι ιδιωτικές επενδύσεις τώρα. Δεν μιλάμε για το δημόσιο, γιατί το δημόσιο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τρώει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους συμμετέρους. Ναι. Λοιπόν, οι ιδιωτικές επενδύσεις γίνονται πάντα με κριτήριο το κέρδος. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, όταν ο επενδυτής και δει, ο ξένος επενδυτής μπορεί να κερδίσει τρελά μέσα από τη χρηματαγορά με τρομακτικές αποδόσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί να ρισκάρει οτιδήποτε άλλο? Γιατί να ρισκάρει, ηλίθιος είναι. Για ποιο λόγο να μπει σε μια διαδικασία πενταετούς ή δεκαετούς απόδοση μιας επένδυσης η οποία δεν ξέρει τι θα συμβεί? Εμείς δεν ξέρουμε καν το 24 θα βγει. Δηλαδή δημοσιονομικά όποιος κοιτάει τα νούμερα το ξέρει. Λοιπόν, και επομένως έρχονται οι Ευρωπαίοι και σου λένε, κοίταξε να δεις. Επειδή ο εργαζόμενος δεν τα βγάζει πέρα, ναι, δώσ' του εξαήμερη εργασία. Μάλιστα. Πέρασε αυτό. Ναι. Με νομοσχέδιο, για ορισμένους κλάδους. Ξέρετε πώς ξεκινάμε εδώ, με σαλαμοποίηση. Ξεκινάμε με ορισμένους κλάδους για να πάμε εκεί. Για να γίνει αυτό μόνιμο, καταργήσαν τις συλλογικές συμβάσεις. Δεύτερον, πάμε με πρωτοβουλία του εργοδότη. Δηλαδή, ο εργοδότης είναι εκείνος που θα προτείνει στον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος, αν δεν συμφωνήσει, ξέρετε, θα πάρει την άγουσα. Λοιπόν, με 40% αύξηση το μεροκάματο για την έκτη μέρα. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στη δεκαετία του 70. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται από άποψη εργασιακών συνδικών. Και επειδή δεν φτάνουν αυτά, μας ήρθε και η καινούργια πρόταση απ' έξω. Πρόταση, μέσα εισαγωγικά. Που λέει? Που λέει μείωση συντάξεων.
Η μείωση συντάξεων και μάλιστα ξεκινώντας από το πιο αδύναμο, δηλαδή τις συντάξεις χειρίας. Δηλαδή... Μιλάνε για 50% μείωση. Κατά τη γνώμη μου είναι μια τακτική αυτή. Λέμε 50% να μειώσουμε 20% και να λέει ο συνταξιούχος, α, τι ωραία, ανάφθανα. Άρα δηλαδή έτσι για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Σημαίνει ότι εάν και εφόσον βγει ενισχυμένο το κυβερνών κόμμα, η επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές είναι ούτως ή άλλως, για ακόμη μια φορά θα ακούσουμε το ίδιο ακριβώς επιμύθιο, μας έχετε εμπιστευτεί, συνεχίζουμε αυτή την οικονομική πολιτική για τη διάσωση οικονομίας της χώρας και για την προσέλκυση επενδύσεων. Το επιχείρημα έχει διαμορφωθεί ήδη. Δείτε τα κεντρικά σλόγγαν για πιο κοντά στην Ευρώπη. Το επιχείρημα θα είναι το ίδιο. Και τι θέλετε, να φύγουμε από την Ευρώπη? Και τι θέλετε, να φύγουμε από την Ευρώπη? Λοιπόν, οπότε μείωση συντάξεων, μείωση της δουλειάς. Θέλω να σας πω και ένα τρίτο στοιχείο. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Έχουμε διψήφια ανεργία. Ακόμη και με τα επίσημα δεδομένα. Ναι. Ωραία. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι έχουμε έλλειμμα εργατικών χεριών? Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι, και με σόκαρε πραγματικά, με σόκαρε κύριε Καζάκη, είναι το εξής, και αν μου επιτρέπετε μόνο δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω, 10 δευτερόλεπτα θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βλέπω αυτό εδώ και πραγματικά έμεινα άναυδος. Να τι, εδώ είναι η κυρία αυτή από το CBS. Ναι. Η κυβέρνηση Biden σχεδιάζει να παρακάμψει ορισμένους μετανάστες και να τους εγκαταστήσει στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ναι. Δηλαδή θα μας φέρουν ανθρώπους από τη Λατινική Αμερική. Γιατί όχι? Όπου οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τους εγκαταστήσουν και έχει γίνει η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για εργατικά χέρια. Η ΔΕ Ιταλία βεβαίως φροντίζει και λέει ότι εγώ, παιδιά, δεν ξέρω τίποτα, θα τους ξοπετάξω σε κάτι ξερονήσια, ναι, ό,τι γίνει όμως εκεί. Το ίδιο είπε και ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος, μάλλον ο επικεφαλής για τις εκλογές του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία. Στην Βρετανία. Στην Βρετανία. Τώρα πάνε και αυτοί σε εκλογές. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο είπε, ναι, για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ήδη η κυβέρνηση έχει κλείσει συμβόλαια τέτοια. Η δικιά μας. Ναι, βεβαίως. Έχει κλείσει με τον Μπαγκλαντές, έχει κλείσει με το Πακιστάν, έχει κλείσει με την Αίγυπτο, σύμφωνα με τον κύριο Κυραπετρίτη. Το λέω αυτό. Και με την Ινδία, νομίζω. Ναι, και συζητάει με την Ινδία, το Βιετνάμ, το Νεπάλ, δεν ξέρω με ποιους άλλους. Εγώ λέω το εξής. Γιατί η νομοποίηση αυτή της μετανάστευσης δεν αλλάζει το χαρακτήρα της αφενός και αφετέρου, δεν αλλάζει το τις συνέπειες που θα υποστεί η ελληνική κοινωνία και κυρίως η ελληνική εργασία με το να φέρνεις αναλώσιμους εργαζόμενους, γιατί μόλις λήξει η σύμβασή τους, καληνύχτα, φεύγουμε και ξεφεύγουμε καινούριους. Και μάλιστα σε τιμές αγοράς πολύ χαμηλότερες από το μέσο εργαζόμενο Έλληνα. Και επομένως, όταν σου λένε ο κ. Θεοχάρης και οι υπόλοιποι ότι υπάρχει έλλειμμα εργατικών χεριών, τι εννοούν? Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες για να δουλέψουν. Σαφέστατα και υπάρχουν. Απλά πρέπει να πέσει τόσο το μεροκάματο που δεν υπάρχουν Έλληνες που εύκολα τουλάχιστον θα αποδεχτούν τέτοιο επίπεδο μεροκάματο. Και φέρνουν απ' έξω. Και βέβαια, γιατί όχι, και από την Αμερική και από την... και από οπουδήποτε αλλού. Μα είδα την εκπρόσωπο του State Department, η οποία μιλούσε σοβαρά, δηλαδή σε συνέντευξη τύπου τα έδινε αυτά. Ναι, ναι, υπήρξε επίσημη απάντηση της κυβέρνησης. Όχι, πια τι επίσημη απάντηση? Ναι, όχι, εγώ το λέω ρητορικά. Ναι, ναι. Το λέω ρητορικά. Επομένως, δεν πρέπει να μπούμε κι εμείς σε μια συζήτηση επιτέλους. Σε ποια κατεύθυνση αυτή η χώρα πρέπει να ακολουθήσει? Εδώ η συζήτηση αυτή αφορά και πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη κάνουν με το δικό τους τρόπο αυτή τη συζήτηση. Ναι. Από την Ισπανία μέχρι την Ουγγαρία. Ναι. Γιατί εμείς δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, πώς να το κάνουμε, πώς να το ζωγραφίσουμε. Η επιστήμη και η εμπειρία ξέρει για δύο αιώνες τώρα ότι με το να εξυπηρετείς ένα χρέος που δεν εξυπηρετείται, μαθηματικά βέβαια, ναι, έτσι, από τη μια, και από την άλλη να κυνηγάς πλεονάσματα, δεν υπάρχει τρόπος να ανακάμψει αυτή μια τέτοια οικονομία με κανέναν τρόπο.
Με κανέναν τρόπο. Αυτό είναι θέσφατο. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί όταν κυνηγάς πρωτογενές πλεονάσμα, αφαιρείς εισόδημα από την οικονομία. Μα βλέπω τον Πολωνό πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους είπε: κατάμουτρα, καταστρέψατε την Ευρώπη. Εμείς θα την ξανακάνουμε Ευρώπη. Τελεία, ναι, και παύλα. Ναι, εντάξει. Έχει έναν προβληματισμό. Βάζει ένα προβληματισμό ότι, για παράδειγμα, δεν μπορείς να λες ότι έχουμε οικονομική ανάπτυξη όταν καλπάζει η ανεργία των νέων, λέει ο συγκεκριμένος καλπάζει, ο Πολωνός. Ναι, η εγκληματικότητα είναι στο έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πιο σημαντικούς δείκτες για την κατάσταση της οικονομίας και όχι εικονικούς δείκτες μακροοικονομικούς που μια τις λέμε έτσι, την άλλη μας βγαίνουν αλλιώς. Αυτή τη στιγμή, και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ναι, έχει ξεκινήσει, υποτίθεται, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά της φοροδιαφύγης. Καλά τώρα. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα τα 3-4 τελευταία χρόνια έχει ρεκόρ εκροής μαύρου χρήματος εγκληματικού. Το 2023. Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα σας πω. Δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε εκτιμήσεις κάποιον, ούτε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λοιπόν, διαμέσου του Target 2, για τους ακροατές μας, Target 2 τι είναι? Είναι το ισοζύγιο των τραπεζικών πράξεων προς τα έξω και προς το εσωτερικό της μιας χώρας. Δηλαδή, όταν πάτε να αγοράσετε κάτι εσείς στο εξωτερικό, ναι, ή να κάνετε μια δοσοληψία, πηγαίνετε στην τράπεζά σας και κάνετε τη δοσοληψία, δεν είναι? Ναι. Αυτή η δοσοληψία που γίνεται από εδώ στο εξωτερικό είναι εκροή χρήματος. Εκροή χρήματος. Έτσι, εκροή χρήματος. Πληρώνετε εσείς για να αγοράσετε κάτι από τη Γερμανία, παράδειγμα. Εάν η Γερμανία τώρα, κάποιος από τη Γερμανία, κάνει αντίστοιχα μέσω της τράπεζάς του μια πράξη για να αγοράσει κάτι από την Ελλάδα, να ωραία, κλείσει ένα σπίτι για τις διακοπές του. Έτσι. Αυτό είναι μια πράξη εισροής, ναι, κεφαλαίου. Οι περισσότερες πράξεις, σαν και αυτές που αναφέραμε, οι πράξεις δηλαδή που αφορούν το εμπόριο της χώρας, καταγράφονται στο εξωτερικό ισοζύγιο μας. Έτσι, στο ισοζύγιο εισαγωγών, εξαγωγών κτλ. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μου εξηγήσετε, λοιπόν, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Άλλωστε, εγώ είμαι γραφικός, είναι γνωστό. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το 2023 να έχουμε έλλειμμα, εξωτερικό έλλειμμα, μείον 14 δισεκατομμύρια και συνολικά έλλειμμα στο Target 2, στις διατραπεζικές συναλλαγές, μείον 114 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται? Πέστε μου εσείς. Σημαίνει δηλαδή ότι τα επιπλέον 100 δισεκατομμύρια είναι πράξεις οι οποίες δεν εγγράφονται στο ισοζύγιο. Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πράξεις μετακίνησης χρήματος μαύρου. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Ατελείωτου μαύρου. Ναι, και εγκληματικού, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, διακινούμε πολύ χρήμα. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν πήγε στην Άγκυρα, δεν ξέρω πόσοι το προσέξανε, γιατί δεν το διάβασα στις ειδήσεις. Μου έκανε φοβερή εντύπωση από την ανακοίνωση της Πρωθυπουργίας ότι συναντήθηκε με την Παγκόσμια Ένωση Μουσουλμάνων, η συγκεκριμένη που έχει πρόεδρο έναν σεΐχη από το Κατάρ. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι δημιούργημα της ΜΙΤ, έχει δραστηριότητα τρομοκρατική τόσο στα Βαλκάνια από τη δεκαετία του 90, όσο και στην Αφρική. Κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι τα 5 παιδιά στη στρέχη των ενόπλων δυνάμεων που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη είναι αποτέλεσμα δικής της δράσης. Αμέσως μετά από αυτή τη συνάντηση έχουμε την επίσκεψη από το Κατάρ, που είναι γνωστό τι γίνεται στο Κατάρ. Και είναι γνωστός και ο ρόλος του Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόμπις, ναι, ιστορίες κτλ. Είναι ένα hub μαύρου χρήματος. Έτσι, έχει καταγγελθεί πολλές φορές, χρηματοδοτείται η Χαμάς, χρηματοδοτείται η Τουρκία και η ISIS από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, είναι ένα ξέπλυμα χρήματος μέχρι αηδίας. Λοιπόν, εμείς τι δουλειά έχουμε με όλα αυτά? Ρητορικό το ερώτημα, γιατί έχουμε μετατραπεί σε μια οικονομία όπου κυριαρχεί το έγκλημα, το οργανωμένο, λοιπόν, και το προϊόν του εγκλήματος, το οποίο ξεπλένεται κυρίως μέσα από τις ελληνικές τράπεζες.
Ελληνικές τράπεζες. Ελληνικές, τέλος πάντων, ψεχώριες. Αυτές εδώ τις τράπεζες που έχουν να φορολογηθούν κάτι δεκαετίες. Ναι, με συγχωρείτε. Όχι μόνο δεν φορολογούν, ακόμη και τώρα, με σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τις χρηματοδοτούμε ανά τρίμηνο με 300 με 400 εκατομμύρια κανονική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό από τους φορολογούμενους. Ακόμη και τώρα. Τέτοιο κλεψιμέικο δεν έχει πέσει ούτε στην κατοχή. Γι' αυτό λέω ότι ρε παιδιά, κάπου θα πρέπει να το ξαναδούμε όλο το θέμα. Αφού δεν πάει πουθενά. Πάει από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Και το ζει ο καθένας μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δούμε στοιχεία εδώ. Την εικόνα του ΕΠΑΜ πώς τη βλέπετε, ευρωεκλογές, τι γίνεται? Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε μια μάχη ακριβώς για την ενημέρωση του κόσμου. Βεβαίως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσει κάποιος να εξοικειωθεί με τις θέσεις και την προβληματική πρέπει να μας ψάξει μαζί. Με το δεδομένο της κατάστασης σήμερα και και της ενημερωτικής. Λοιπόν, επομένως δίνουμε μια μάχη που για μας δεν θα τελειώσει στην επομένη των εκλογών, όπως δεν τελείωσε και στις προηγούμενες εκλογές, όπως δεν τελειώσει εδώ. Που έχει να κάνει με την επιβίωση αυτής της χώρας και αυτού του λαού. Δεν μας νοιάζει ούτε το να καθίσουμε σε κάποιο θόκο και να πούμε ρε παιδιά, εντάξει, ολοκληρωθήκαμε κι εμείς ως πολιτική δύναμη γιατί κερδίσαμε μια έδρα ή κάποιες έδρες. Λοιπόν, μας νοιάζει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αλλαγής ρότας. Να στρίψει η χώρα, έστω πριν είναι αργά. Γιατί βεβαίως, και θυμηθείτε με, ναι, ναι. Πριν τελειώσει ο χρόνος, θα έχουν πάρει φωτιά τα Βαλκάνια. Τώρα, πριν τελειώσει το 24. Πριν λήξει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον που είναι και το διεθνές, αλλά και των Βαλκανίων, σε τέτοιο κρίσιμη κατάσταση, σήμερα διάβασα στον ξένο τύπο ήδη η πρώτη ομάδα εκπαιδευτών για F-16 είναι στην Ουκρανία. Ναι. Έλληνες. Δεν ξέρω, έχουμε αίσθηση που έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω, μερικές φορές τρελαίνομαι και έχω 4 παιδιά. Έβλεπα εχθές τα μεγέθη. Και προσφάτως έχω και γκονάκι, δηλαδή, και τρελαίνομαι κυριολεκτικά, σας το λέω. Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Με καταλαβαίνετε. Έβλεπα, κύριε Καζάκη, τα μεγέθη των όπλων που έχουμε στείλει στην Ουκρανία. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, αν εμπλακούμε εμείς σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τους απέναντι, γιατί μόνο με τους απέναντι. Δηλαδή, αυτή είναι η απειλή. Που δεν αντικαθίστανται αυτά τα όπλα που στέλνουμε εμείς στην Ουκρανία? Θα σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Γιατί επίσημες αναφορές προς το κοινοβούλιο, τι έχουμε στείλει και τα λοιπά, η κυβέρνηση δεν κάνει. Παρά το γεγονός ότι έχουν, από ό,τι ξέρω, από όλα τα κόμματα... Βγήκανε τα στοιχεία, υπάρχουν ολόκληρα στοιχεία. Ναι, λοιπόν, προσέξτε, εγώ υπηρέτησα σε προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών σε νησί, στην Κώσ συγκεκριμένα. Τη δεκαετία του 90 τώρα βέβαια. Ναι. Έτσι. Την εποχή εκείνη οι αποθήκες πυρομαχικών της ταξιαρχίας ήταν φύσκα. Σε βαθμό δηλαδή που δεν μπορούσε να μπει κλάρκ όπως υπήρχαν οι προδιαγραφές για να ανεβάζει τις παλέτες. Μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι, ναι. Ο γιος μου υπηρέτησε πριν ένα χρόνο. Ναι. Άδεια. Οι αποθήκες είναι άδειες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, εντάξει, αν είχαν αναπληρωθεί ή οτιδήποτε, εντάξει, το συζητάς. Ναι. Αν και εγώ είμαι κατά της εμπλοκής σε ξένους πολέμους, τι δουλειά έχουμε εμείς? Τι δουλειά έχουμε στην Ουκρανία τώρα έτσι, εμείς. Ακριβώς. Και τέτοιου είδους εμπλοκή και να λέμε κιόλας ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακριβώς. Αν είναι ποτέ αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Πάντως, έτσι νομικά να το πούμε, και μόνο η δήλωση ενός πρωθυπουργού, γιατί δεν είναι το θέμα ενός πολιτικού. Ο ένας πολιτικός μπορεί να λέει τι θέλει. Εντάξει, εντός πλαισίων. Ναι, ναι. Αλλά όταν βγαίνει πρωθυπουργός της χώρας και λέει ότι είμαστε σε πόλεμο με μία άλλη χώρα, όπου δεν έχει προκηρυχθεί με βάση το Σύνταγμα, πόλεμος, δεν εννοώ, έτσι, διαπράττει έγκλημα κατά της ειρήνης, είναι διεθνές ποινικό έγκλημα. Και βεβαίως σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας και τον ποινικό κώδικα, διαπράττει και σχάτη προδοσία σε βάρος της χώρας. Μα αν εσύ έχεις ένα τέτοιο θέμα, δεν μπορείς να εκθέτεις έναν ολόκληρο λαό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και ποινική ευθύνη. Δεν είναι μόνο το πολιτικό ατόπιμα να λες τέτοια πράγματα. Πάντως εχθές βγάλαν το χάρτη οι Ρώσοι και μέσα στις στοχεύσεις είναι και η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έτσι. Μα, και οι Ρώσοι δεν αστείευονται. Δεν αστείευονται οι Ρώσοι.
Ναι, όχι. Τι θα κάνατε αν είσαστε θέση τους? Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει, είναι για παράδειγμα, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Να φανταστούμε, ας πούμε, ότι γίνεται ενέργεια των Τούρκων στο Αιγαίο κατά της Ελλάδας, των νησιών μας και όλα αυτά τα πράγματα και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται βάσεις από την Αλβανία. Δεν θα χτυπάγαμε? Έχετε δίκιο, εντάξει. Έχετε δίκιο. Κύριε Καζάκη, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.